Σήμερα η ομάδα τελευταία αγωνιστική της περίοδου κατέβηκε να αγωνιστεί με 8 παιδιά από την Ακαδημία, νεαρά, για να δείξουν και αυτοί στον προπονητή ότι μπορούν να αγωνιστούν και να βοηθήσουν. Τα πήγαν πολύ καλά όλοι με τη βοήθεια των πιο έμπειρων. Καταφέραμε και κερδίσαμε το μάτς, σχετικά εύκολα θα έλεγα. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε και άλλα γκολ. Αυτά για το μάτς. Σαρακινός πέρασε δύσκολη χρονιά φέτος, ειδικά τα Χριστούγεννα η ομάδα ήταν πολύ δύσκολα. Είχαμε μείνει πολύ πίσω στη βαθμολογία, αλλά συνήθως από τα δύσκολα γίνεσαι πιο δυνατός. Εμείς μείναμε ενωμένοι, με κάποιες προσθήκες η ομάδα χτύπησε πρωτάθλημα, έφτασε στην πρώτη θέση. Ανακάμψαμε, αλλά δυστυχώς στα κρίσιμα μάτς, στα ντέρμπι, πήγαμε με απουσίες βασικών παιχτών, πολύ βασικών παιχτών, με τραυματισμούς. Παιδιά παίζανε με ένα πόδι και δυστυχώς ήμασταν και άτυχοι και χάσαμε τα ντέρμπι και μείναμε πίσω. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους ποδοσφαιριστές υγεία, καλό καλοκαίρι και του χρόνου να είμαστε πάλι δυνατοί να ξαναπαίζουμε ποδόσφαιρο. Εντάξει, ήταν ένα διάφορο παιχνίδι, δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, παίξαμε για να το χαρούμε. Βάλαμε και πιτσιρικάδες και ο Σαρακινός και εμείς. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, κλείσαμε τη χρονιά. Αυτά. Σίγουρα ήταν αποτυχημένη χρονιά. Ανεβήκαμε μετά από πολλά χρόνια, δεν περιμέναμε να πάει έτσι η χρονιά. Δεν καταφέραμε να τη σώσουμε. Βγήκαμε από την αρχή εκτός στόχων. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε και θα προσπαθήσουμε του χρόνου να ξαναφέρουμε την ομάδα πάλι στην Α κατηγορία. Η φετινή είναι η 23η χρονιά. Πραγματικά, τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Είναι το μεγαλύτερο σχολείο για μένα αυτό που πέρασα. Έκανα φιλίες, έκανα πολλά πράγματα εδώ μέσα. Έζησα πολλά πράγματα, ευχάριστες και δυσάρεστες στιγμές. Ήταν ό,τι καλύτερο έχω περάσει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Λυπάμαι που τελειώνει, αλλά κάποια στιγμή όλα τα ωραία τελειώνουν. Και για μένα τελειώνει σήμερα. Και κοίτα, επειδή έχω και το γιο μου σε ακαδημία, γίνεται πολύ καλή δουλειά στις ακαδημίες πλέον. Παλιά δεν γινόταν αυτό. Καλά, στα δικά μας τα χρόνια δεν υπήρχαν καν ακαδημίες, δεν το συζητάω. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και πρώτα προσπαθούν να βγάλουν ανθρώπους και μετά ποδοσφαιριστές και τα καταφέρνουν. Και πιστεύω αυτά τα παιδιά μακάρι να φτάσουν ψηλά, να μην τελειώσουν εδώ στο τοπικό, να τελειώσουν κάπου πιο ψηλά. Εντάξει, γίνεται να το καταφέρουν όλα, αλλά αρκετά από αυτά μπορούν να το καταφέρουν, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο, γιατί το παρακολουθώ το πρωτάθλημα των ακαδημιών. Εύχομαι σε όλους τους αθλητές του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου υγεία πάνω απ' όλα και καλό καλοκαίρι σε αυτούς που τελειώσαν τις υποχρεώσεις και στις δύο ομάδες, τη μία μάλλον που θα ανέβει και θα πάει στα μπαράζ με τους υπόλοιπους νομούς, εύχομαι να ανέβει, να τα καταφέρει να ανέβει και να παίξει του χρόνου γάμα εθνική.